Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Το νομό Αχαΐας περιόδευσε χθες ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος μετέβη απόψε στην Τρίπολη. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε απόψε στο Αίγιο και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην πολιτική που θα ακολουθήσει η Νέα Δημοκρατία όταν μετά την 8η Απριλίου θα είναι κυβέρνηση. Ιδιαίτερα αναφέρθηκε στις 100.000 νέες θέσεις εργασίας και στην ανάγκη να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο οικονομικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων της χώρας. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας μίλησε ακόμα για τις εξελίξεις στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, αναφέρθηκε στη συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με το συνασπισμό που, όπως είπε, έχει στόχο να ανακόψει την πορεία της Νέας Δημοκρατίας προς την αυτοδυναμία και κατηγόρησε τις επιλογές της αριστεράς. Ο κ. Μητσοτάκης θα περιοδεύσει σήμερα στην Αρκαδία και θα μιλήσει σε συγκέντρωση στην Τρίπολη, ενώ αύριο Κυριακή θα επισκεφτεί την Χίο και τη Λίμνο. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κ. Ανδρέας Παπανδρέου, θα μιλήσει σήμερα σε συγκέντρωση στην Πλατεία Ελευθερίας της Λαρίσης, ενώ ο πρόεδρος του Συνασπισμού, κ. Χαρίλαος Φλωράκης, θα συνεχίσει για δεύτερη μέρα την επίσκεψή του στη Λέσβο. Να δούμε τώρα τις εξελίξεις στην υπόθεση Κιάπε. Η μνηστή του Εκατερίνη Κεραμπού προφυλακίστηκε σήμερα ως ύποπτη φύγης μετά την απολογία της στον 16ο τακτικό ανακριτή. Η κατηγορία που την βαρύνει είναι άμεση συνεργεία στη γνωστή πλαστογραφημένη επιστολή προς την Φίβα, την οποία μετέφρασε στην γαλλική. Στον 16ο τακτικό ανακριτή κατέθεσε απόψε και ο αθλητικός συντάκτης της Ελευθεροτυπίας κ. Φίλιππας Ηρίγος, ενώ το πρωί κατέθεσαν για το ίδιο θέμα ο πρόεδρος της ΕΠΟ κ. Αλημίσης και ο πρώην Γενικός Αρχηγός της ΑΕΚ κ. Δημουλάς. Η Νέα Δημοκρατία σε ανακοίνωσή της, με αφορμή τα όσα συμβαίνουν γύρω από το ποδόσφαιρο, υπογραμμίζει ότι είναι καιρός να δοθεί τέρμα στην επιχείρηση από προσανατολισμού της κοινής γνώμης από τα μεγάλα προβλήματα του τόπου 15 μέρες πριν την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση της 8ης Απριλίου. Η δικαιοσύνη καλείται να επισπεύσει την διερεύνηση του θέματος. Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι είναι το ΠΑΣΟΚ και οι άνθρωποι του που ξεκίνησαν την ιστορία των στημένων ποδοσφαιρικών αγώνων και οι άνθρωποι αυτοί προσπαθούν να κολλήσουν στη Νέα Δημοκρατία λάσπη από το βούρκο, στον οποίο οι ίδιοι έχουν βυθιστεί μέχρι το λαιμό. Την ύπαρξη κυκλώματος μέσα στην αστυνομία που προστατεύει τους εμπόρους ναρκωτικών κατήγγειλε ο πρώην Πρωθυπουργός κ. Τζανί Τζανετάκης, ο οποίος προεδρεύει της ομάδος εργασίας που έχει συστήσει η Νέα Δημοκρατία για την καταπολέμηση της μάστιγας των ναρκωτικών. Ο κ. Τζανετάκης, μιλώντας απόψε σε συνέντευξη τύπου, είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι αποφασισμένη να κηρύξει αμήλικτο πόλεμο στους εμπόρους ναρκωτικών, όποιοι και αν είναι, χωρίς να υπολογίσει κόστος και κόπο. Αναφερόμενος στην καταγγελία που έκανε για την αστυνομία, είπε ότι ως Πρωθυπουργός δεν μπόρεσε να διαλύσει το κύκλωμα γιατί δεν τον άφησαν να προβεί σε μεταθέσεις. Οι Σοβιετικές αρχές διέταξαν δύο Αμερικανούς διπλωμάτες να εγκαταλείψουν την Λιθουανία εντός 12 ωρών. Ο Λευκός Οίκος διαμαρτυρήθηκε αργά απόψε, επισημένοντας ότι η ενέργεια αυτή το μόνο που θα καταφέρει είναι να οξύνει την ένταση. Σύμφωνα με Αμερικανικές πηγές, η ίδια διαταγή που απαγορεύει επίσης και τη μετάβαση στη Λιθουανία αφορά και τους διπλωμάτες των άλλων χωρών καθώς και δημοσιογράφους. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος George Bush προειδοποίησε τη Σοβιετική Ένωση ότι η αδίποτε προσπάθεια εκφοβισμού ή χρήση ως βίας κατά της ανεξαρτητοποιηθήσεις δημοκρατίας της Λιθουανίας θα στραφεί εναντίον της ίδιας της Σοβιετικής Ενώσεως. Στη Βίλνα, στρατιωτικό ελικόπτερο πέταξε φυλάδια με το διάταγμα του Γκορμπατσόφ που καλεί τους Λιθουανούς να σεβαστούν τον Σοβιετικό νόμο και να παραδώσουν τον οπλισμό τους. Δεν πρόκειται να αλλάξει και το Σαββατοκύριακο καιρό στην Αττική, όπως μας πληροφορεί ο μετεωρολόγος μας κύριος Σπύρος Λινάρδος. Συνεχίζεται και το Σαββατοκύριακο η καλοκαιρία με τους ασθενείς ανέμους, την ήρεμη θάλασσα και τη θερμοκρασία να φτάνει στην πόλη της Αθήνας αλλά και στις παραθαλάσσιες περιοχές τους 25 βαθμούς Κελσίου. Ευκαιρία λοιπόν για όσους βέβαια μπορούν να ξεφύγουν για λίγο από την πόλη της Αθήνας. Αφού δυστυχώς οι καλές κατά τα άλλα καιρικές συνθήκες ευνοούν το νέφος να γίνει ακόμη πιο απειλητικό. Και εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε το νυχτερινό δελτίο ειδήσεων του Antenna TV. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.